Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχει πέσει η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι καταγράφουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί. Βλέπετε λοιπόν ότι προς τα βόρεια υπηρωτικά τμήματα αυτή τη στιγμή κάνει αρκετό κρύο. Είμαστε κοντά στους 6 με 8 βαθμούς Κελσίου. 6 βαθμοί αυτή τη στιγμή προς τη Φλόρινα και προς τα Ιωάννινα κάνει αρκετό κρύο. Προς το κάτω νευροκόπη της Δράμας, όπως επίσης και προς την Ορεστιάδα, βλέπετε ότι έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Είμαστε κοντά στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Τις προηγούμενες ημέρες, σε αυτές εκεί τις περιοχές, ήμασταν κατά 3 με 6 βαθμούς Κελσίου πιο πάνω σε σχέση βέβαια με σήμερα. Βλέπετε ότι και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης έχει πέσει η θερμοκρασία, είμαστε κοντά στους 14 βαθμούς και πιο νότια προσεγγίζουμε τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου. Λίγο τώρα πιο νότια βλέπετε ότι στο εσωτερικό της Πελοποννήσου προς την Τρίπολη τα θερμόμετρα αυτή τη στιγμή δείχνουν 8 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα όμως ανεβαίνει η θερμοκρασία στις υπόλοιπες περιοχές. Προς την Αττική, εδώ στο κέντρο της πόλης, είμαστε κοντά στους 17 με 18 βαθμούς. Όπως επίσης και προς την Πάτρα και την Καλαμάτα, τα θερμόμετρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Και προς το νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο προσεγγίζουμε για άλλη μία ημέρα τους 19 με 20 τοπικά ακόμα και 21 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Παρατηρήστε ότι προς τα βόρεια Βαλκάνια υπάρχουν οργανωμένα νεφικά συστήματα τα οποία φτάνουν μέχρι και τη χώρα μας. Είναι στην ουσία αυτό που λέμε στην μετεωρολογία αυτή η ψυχρή λίμνη. Οι ψυχρές δηλαδή αέριες μάζες στη μέση και ανώτερη ατμόσφαιρα έχουν φτάσει μέχρι και την κεντρική και βόρεια χώρα και έτσι δημιουργείται αυτή η αστάθεια, αυτός ο άστατος καιρός. Μπορεί η μέρα να ξεκινάει με καλές καιρικές συνθήκες. Τις απογευματινές όμως ώρες αναπτύσσονται συννεφιές και εκδηλώνονται βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι στιγμής είναι περισσότερα προς την περιοχή του κεντρικού, ανατολικού και βόρειου Αιγαίου και αυτό γιατί εκδηλώνονται κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας ή και νωρίς το πρωί όπου η θάλασσα έχει περισσότερη θερμότητα σε σχέση με την ξηρά. Πάμε να δούμε τώρα στο χάρτη των βροχοπτώσεων για σήμερα Τρίτη που αναμένουμε αστάθεια. Παρατηρήστε με τους χρωματισμούς και σήμερα. Θα είναι μια ημέρα με γενικά άστατο καιρό. Βλέπετε ότι από το ύψος της Πελοποννήσου και πιο βόρεια και από την οροσειρά της Σπίνδου και πιο ανατολικά, εκεί λοιπόν εστιάζονται οι χρωματισμοί που υποδηλώνουν βροχοπτώσεις, βροχές, πρόσκαιρες, τοπικές καταιγίδες. Δεν αποκλείεται σε τοπικό επίπεδο τα φαινόμενα να συνοδεύονται και από χαλάζοπτώσεις και όπως επίσης και πρέπει να δείξουμε προσοχή και στους κεραυνούς. Μεγάλη λοιπόν προσοχή σε αυτά τα φαινόμενα μέχρι και σήμερα τις βραδινές ώρες για να ολοκληρώσει τον κύκλο της αυτή έτσι, η αστάθεια. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά τώρα στους επόμενους μας χάρτες όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι για σήμερα Τρίτη επιμένει ο άστατος καιρός στην υπηρωτική χώρα και τώρα νωρίς το πρωί και μέσα στο Αιγαίο, κυρίως στο δυτικό, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Σε αυτές εκεί λοιπόν τις περιοχές θα έχουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Θα υπάρχουν όμως και μεγάλα διαστήματα με βελτιωμένο καιρό στην υπόλοιπη χώρα και αναφερόμαστε βέβαια προς τα πιο δυτικά και νότια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Εκεί ο καιρός θα είναι καλύτερος με σχετικά μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Ιόνιο αλλά και τα νότια θαλάσσια ρήματα θα αφήσουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις στα 6 τοπικά ακόμη και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει έτσι μια μικρή πτώση. Σήμερα δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Εστιάζουμε τώρα την προσοχή μας στην περιοχή της Αττικής. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι για σήμερα Τρίτη η μέρα θα ξεκινήσει με καλό καιρό, ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές συννεφιές. Εκεί όμως προς το μεσημέρι απόγευμα, εκεί που αρχίζει και γίνεται περισσότερο έντονη ηλιακή ακτινοβολία, θα αναπτυχθούν συννεφιές αστάθειας πρώτα στους ορεινούς όγκους και αργότερα και σε άλλες περιοχές και ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, θα αφήσουν από διάφορες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις. Ο υδράργυρος θα βρεθεί κοντά στους 27, ίσως για λίγο και 28 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό της πόλης. Λίγο τώρα πιο βόρεια για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, εδώ περιμένουμε έναν γενικά άστατο καιρό, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα και κυρίως στις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να έχουμε πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Ο Βαρδάρης, που πνέει αυτή τη στιγμή με μέτριες εντάσεις προς το Θερμαϊκό, αργότερα θα δώσει τη θέση του σε θαλάσσια αύρα με τη θερμοκρασία για εδώ σε μια μικρή πτώση. Βλέπετε, δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Λίγο τώρα πιο ανατολικά, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Και εδώ ο καιρός θα είναι γενικά άστατος, πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή και καταιγίδες, αλλά και διαστήματα με βελτίωση. Οι άνεμοι θα αφήσουν από διάφορες διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να ξεκινά τώρα νωρίς το πρωί από τους 10 με 13 βαθμούς. Είδατε, κάνει αρκετό κρύο στα πιο βόρεια τμήματα της χώρας μας. Αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει και τους 24 βαθμούς Κελσίου.
Λίγο τώρα πιο νότια, προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Εδώ περιμένουμε γενικά πολύ καλό καιρό, ηλιοφάνεια. Όμως όσο πιο βόρεια κατευθυνόμαστε, δηλαδή προς το ανατολικό Αιγαίο και προς τις Κυκλάδες, θα αναπτυχθούν συννεφιές. Ήδη έχουμε κάποιες τοπικές συννεφιές και δεν αποκλείεται να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι και εδώ, παρατηρήστε, θα πνέουν από δυτικές, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, κυρίως στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα. Οι εντάσεις τους θα προσεγγίζουν τα 5 τοπικά, ακόμη και τα 6 μποφόρ, προς το Καρπάθιο, όπως επίσης και προς τη θάλασσα του Καστελόριζου. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φτάσει τους 25 με 27 τοπικά, βλέπετε και 29 βαθμούς Κελσίου, προς το Καστελόριζο, εκεί όπου τα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα είναι πολύ πιο μεγάλα. Να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Είπαμε λοιπόν ότι σήμερα στην ουσία ολοκληρώνει τον κύκλο της αυτή αστάθεια. Έτσι λοιπόν αύριο Τετάρτη βλέπετε ότι οι χρωματισμοί περιορίζονται στα πιο βόρειο-ανατολικά τμήματα της χώρας μας, δηλαδή προς την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Εκεί θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να δούμε αντίστοιχα φαινόμενα και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα αυτά για την εποχή βέβαια που βρισκόμαστε εκδηλώνονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα και προτιμούν ορεινούς όγκους γιατί εκεί η τοπογραφία ευνοεί την ανάπτυξη των φαινομένων αστάθειας των τοπικών δηλαδή καταιγίδων. Πάμε να δούμε λοιπόν στον επόμενό μας χάρτη την εξέλιξη μετά και την Τετάρτη. Βλέπετε ότι έχουμε απουσία χρωμάτων στη χώρα μας και γενικότερα στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Φεύγουν αυτά τα συστήματα κακοκαιρίας από την Ιταλία και πιο βόρεια, άρα δεν αναμένεται να μας επηρεάσουν. Και μέχρι και την Κυριακή, ίσως έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, μόνο όμως σε ορεινές περιοχές του υπηρωτικού κορμού της χώρας μας, το μεσημέρι και το απόγευμα. Κλείνουμε και με τις αέριες μάζες, για να δούμε ότι δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο αξιόλογο κύμα ζέστης μέχρι και την Κυριακή. Δροσερό θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον καιρό, ιδιαίτερα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Ίσως κάνει και ψύχρα, θα μπορούσαμε να πούμε, προς τα πιο βόρεια τμήματα. Το μεσημέρι όμως, ο υδράργυρος θα προσεγγίζει τους 26-28 τοπικά, ακόμη και 30 βαθμούς Κελσίου, σχετικά φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. 1η Ιουνίου σήμερα, επίσημα ξεκινάει και το καλοκαίρι.